και κήρυξε σε μέρη που δεν ακούγεται φωνή ιεροκήρυκος. Τι κήρυξε? Ό,τι κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Εκήρυξε τον Ιησού σταυρωμένο και αναστάντα εκ νεκρών. Εκήρυξε όχι με θεολογική και φιλοσοφική γλώσσα, ακατάληπτη από τους πολλούς, αλλά με γλώσσα απλή, με εικόνες και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και την αγροτική καθημερινότητα, με ιστορίες και ανέκδοτα και προφητείες ακόμη που έκαναν ζωριά εντύπωση στο λαό. Εκήρυτε, και οι λόγοι του ήταν πύρινοι και εξήρχονται από μια καρδιά η οποία φλέγεται για την αγάπη του Θεού και την αγάπη του πλησίον. Μαγνήτης ήταν το απλό αυτό κήρυγμα. Χιλιάδες λαός άκουγε με βαθύτατη κατάνοιξη. Και ολιγόπιστοι ακόμα αξιωματούχοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι δεν ικανοποιούνται από το Κοράνιο, ηλκύονται από την απλή διδασκαλία του Αγίου Κοσμά. Ο Άγιος Κοσμάς στα κηρύγματά του αγωνίζεται να τονώσει την πίστη των χριστιανών. Με δύναμη περιέγραψε το μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεως. Δεν υπήρξε, έλεγε, άλλη πίστη ανώτερη και δεν υπάρχει από την πίστη τη δική μας. Στα απλά και πολλά αυτά κηρύγματα πνευματικής δυνάμεως του Αγίου Κοσμά, συνέρεων πλήθη λαού, όταν αναχωρούσε από ένα χωριό, τον συνόδευε πλήθος θαυμαστών, ιερέων και λαϊκών, συγκινητική θρησκευτική διαδήλωση, η οποία κατά την εποχή εκείνη προσελάμβανε ιδιαίτερη σημασία και είτο ως μια δημόσια ομολογία πίστεως εν μέσω των ελοθρίσκων, αλλά και Τούρκοι καλοπροαίρετοι, όπως είπαμε, άκουγαν με συγκίνηση την ιερά διδασκαλία του Κοσμά του Ετωλού. Γι' αυτό και ο Κούρτ Πασάς, ο νεότερος διοικητής της Αλβανίας, που είχε έδρα το Βεράτι, καταρχάς ευμενός διατέθη εναντί αυτού, έβλεπε στο πρόσωπο αυτού έναν θείον άνδρα. Και ως άλλο το Ηρώδης άκουγε ιδέως των ρημάτων του προδρόμου, έτσι και ο Κούρτ Πασάς άκουγε με γλύκα, με γλυκύτητα τα ρήματα, τα κηρύγματα του Αγίου Κοσμά. Εκδήλωνε την εκτίμησή του στον Άγιο Κοσμά. Του χάρισε και ένα σκαμνί, ωραίο, μια έδρα δηλαδή, στην οποία ανερχόμενος ο δάσκαλος κήρυτε προς τα πλήθη τους λόγους του Χριστού. Αλλά όπως ο Ηρώδης υποχώρησε απαιτήσεις κάποιας αισχράς γυναίκας της Ηρωδιάδος και διέκταξε το φόνο του Αγίου Ιωάννου, έτσι και ο Κούρτ Πασάς υποχωρών στις απαιτήσεις των Εβραίων, οι οποίοι έπνεον μένα κατά του Αγίου και για το κατά αυτόν κήρυγμά του, και αφού πήρε αρκετά λεφτά από αυτούς, διέταξε το φόνο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Άπιστα ήθη των αρχόντων και μάλιστα ότι οι ανάρχοντες αυτοί είναι αλόφιλοι και αλόθρησκοι. Για μια και τελευταία φορά της επιγείου του ζωής, όταν ο Άγιος έφτασε στο Τεπελένι, μεταξύ εκείνου ήταν και ο περιβόητος Αλή Πασάς. Αυτός εκ περιεργίας παρακολούθησε τον Άγιο. Σε μια στιγμή εστράφη ο Άγιος και είπε τα εξής προφητικά λόγια. «Εσύ θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος. Θα κυριεύσεις όλη την Αρβανιτιά. Θα υποτάξεις την Πρέβζα, την Πάργα, το Σούλι, το Δέρβινο, το Γαρεδίκι». Και αυτό το τάχτη του Κούρτ Πασά. Θα αφήσεις μεγάλο όνομα στην οικουμένη. Αυτή είναι η θέληση της θυσίας Προνοίας. Ενθυμώ όμως όλη τη διάρκεια της εξουσίας σου να αγαπάς και να υπερασπίζεσαι τους χριστιανούς, αν θέλεις να μείνεις στην εξουσία στους διαδόχους σου. Τότε ο νεαρός, που πρόκειται να αποχωριστεί από τον Άγιο Κοσμά, ρώτησε και πάλι για το μέλλον του και συγκεκριμένως αν θα φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Σημειωτέων ότι τότε ο Αλή Πασάς ήταν 17 ετών. Πεδάριο δηλαδή. Και ο Άγιος Κοσμάς του απάντησε: «Ναι, θα πας και στην πόλη, μα με κόκκινα γένια». Προφητικός ο λόγος αυτός του Αγίου, τον οποίον δεν κατανόησε τότε κανείς, αλλά ούτε και ο νεαρός. Ο Αλή Πασάς κηρύχθηκε εν τέλει εχθρός του Σουλτάνου και αποκεφαλίστη. Η δε κεφαλή αυτού, κατάβρεκτος από αίμα, εστάλει στην πόλη ως δώρο στο Σουλτάνο. Όπως έστειλαν το κεφάλι του Ιωάννη, τώρα πήγε το κεφάλι του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Όταν επήγε λοιπόν στην πόλη, πήγε με κόκκινα γένια, νεκρός και ατιμασμένος.
Ακροατέοι, μάλλον μαθητέ των κηρυγμάτων του Αγίου Κοσμά, ήταν αμαρτωλοί και κλέφτες. Αρματωλοί και κλέφτες της εποχής εκείνης, οι οποίοι κατήρχονταν εκ των κρυσφυγέτων για να ακούσουν τους λόγους του θαυμαστού Ιεροκήρυκος. Στις ιδιαίτερες αυτές ομιλίες, ο Άγιος Κοσμάς, αναμφιβόλως, έσπηρε το σπόρο της Αναστάσεως, της Αναγεννήσεως του ελληνικού έθνους, η οποία θα επιτυγχάνει το δια του Θείου Κηρύγματος και της πιστής εφαρμογής του. Για τον Χριστό, η Ελλάς θα γίνεται μεγάλη και ένδοξος. Μέσω του Χριστού θα γινόταν η Ελλάς μεγάλη. Και αυτοί οι αλόφιλοι, ακούοντας την Άγια Διδασκαλία και βλέποντας τη λαμπρή ζωή των χριστιανών, θα ελκύονται στην πίστη, θα γίνονται και αυτοί χριστιανοί. Αυτό ήταν ο μέγας οραματισμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Πίστευε ο Άγιος Κοσμάς στη Θεία Αποστολή, την οποία είχε στον κόσμο η Ελλάς. Προφήτευσε την προσεγγίζουσα ελευθερία της πατρίδος. Στο χωριό Τσαρλαπλανά της Ηπείρου, ατενίζων ο Άγιος τη σχισμή ενός πελώλιου πρατάνου, είπε: «Τα βάσανα είναι ακόμη πολλά, θυμηθείτε τα λόγια μου. Προσεύχεστε, ενεργείτε και υπομένετε στερεά, έως ότου κλείσει αυτή η πληγή του πλατάνου. Το χωριό σας θα είναι σκλαβωμένο μέχρι τότε και δυστυχισμένο». Η προφητεία αυτή εξεπληρώθη. Η σχισμή έκλεισε το 1912, το έτος κατά το οποίο απελευθερώθηκε και η Ήπειρος. Αλλά εκτός της προφητείας αυτής, ο Κοσμάς ο Αιτωλός είπε και άλλες προφητείες, οι οποίες δημοσιεύουμε στο τέλος του παρόντος βιβλίου. Μερικές εξ αυτών είναι καταπληκτικές και η παλήθευσή τους, όσοι είναι περί τηλεγράφου, περί αυτοκινήτου, περί άλλων εφευρέσεων προφητείες. Αναμφισβητήτως, ο Αγίος Κοσμάς είχε το προφητικό χάρισμα σε μεγάλο βαθμό. Το κήρυγμά του ήταν το κήρυγμα ενός Αγίου. Κήρυγμα απλό και ζωηρό, ελεκτικό, προφητικό, κήρυγμα το οποίο συνόδευε η θαυματουργή δύναμη του Αγίου Πνεύματος και δημιούργησε τον επόμενο πνευματικό σεισμό. Προλήψεις, δυσιδαιμονίες, πλάνες και αιρέσεις ριζωμένες, κακίες και ελαττώματα που αποτελούσαν το σύγχρονο καθεστώς του ψεύδους και της αμαρτίας του λαϊκού κόσμου, υπό τα σφοδρά πλήγματα του Θείου Κηρύγματος εκλονίζεται και έπιπτε. Και μια νέα ορθόδοξη ζωή πίστης και αρετής άρχισε να αναθάλει εις την Χέρσον εκείνην γην. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ανήκε στην κατηγορία εκείνων των κηρύκων, τους οποίους αποστέλει ο Θεός σε δύσκολες στιγμές. Ίσως, ως λέει η προφητεία του Ιερεμίου, διπλούν έργων να επιτελέσουν. Εκριζωτής και φυτοκόμος υπήρξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Τον απέστειλε ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, σε εποχή κατά την οποία το υπόδουλο γένος διέτρεχε το φοβερό κίνδυνο του εξισλαμισμού. Χάρη σε αυτούς τους ατρίτους κόπους και αγώνες, στην Ιλυρία, την νυν Αλβανία και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ήπειρο, το κήρυγμά του εξερίζωσε στις ψυχές όλο το κακό. Το όνομά του είναι θρύλος. Το μνημόσυνό του είναι αιώνιο. Δάκρυα φέρει στους οφθαλμούς των πιστών προ 100 περίπου ετών, όσο αναγράφει τότε στο περιοδικό των Αθηνών, συγγραφέας που επισκέφτει το γεροκομείο των Ιωαννίνων, και ρώτησε ένα εκατοντόχρονο γέροντα εξ αυτών άκουσε από τη μακρά ζωή του και τι του έκανε εντύπωση, και ο γέρος απάντησε: «Ήμουνα μικρός και άκουσα τη διδαχή του Κοσμά του Αιτωλού και του φίλησα το χέρι». Αυτό ήταν η μεγαλύτερη εντύπωση του γέροντα. Ο νέος Παύλος ανεδείχθη ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ούτω πως τον εγκομιάζει το δοστικό των ένων του όρθρου της εορτής. Στη σελίδα 373 θα το δούμε. Δυστυχώς η Βόρειος Ήπειρος, η εκλεκτή αυτή χώρα, για την οποία τόσο κοπίασε ο Άγιος Κοσμάς, μένει έξω των ορίων της πατρίδος. Το άστρο της ελευθερίας τρεις φορές εφάνηκε και έλαμψε στη μαρτυρική γη. Η πρώτη φορά το 1912, όταν τα ελληνικά στρατεύματα και Δυτικής Μακεδονίας εξόρμησαν και κατέλαβαν ολόκληρη τη Βόρεια Ήπειρο. Δεύτερη φορά το 1916, όταν η Ελλάς συμμετέχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξορμούν πάλι προς τη Βόρεια Ήπειρο. Η τρίτη φορά ήταν και ενδοξότερη το 1940-41, όταν κατά τον ελληνικό πόλεμο τα ηρωικά τάγματα της Μικράς Ελλάδος νίκησαν τον Γολιάθ,
τον Ιταλό δικτάτορα και με ορμή ακάθεκτη κατέλαβαν όλη την ιερή γη την οποία δια του αίματος του καθηγίασε ο Άγιος Κοσμάς. Με ανέκφραστη χαρά οι υπόδουλοι χριστιανοί του Αργυροκάστρου, της Κοριτσάς και της Χυμάρας και των άλλων πόλεων υποδέχτηκαν τους ήρωες ελευθερωτές Έλληνες στρατιώτες και έλπιζαν ότι τη φορά αυτή μόνιμος πλέον θα κυμάται στη σημαία του Σταυρού. Όλοι οι Έλληνες ήλπιζαν ότι μετά τη λήξη του Δευτέρου Πολέμου η μικρά αυτή γωνιά των Βαλκανίων θα απαιτείται το οριστικό στην Ελλάδα, η οποία χάρη στους συμμάχους την πρώτη λάμψη της νίκης. Αλλά δυστυχώς οι ελπίδες διαψεύτηκαν. Η μεγάλη δύναμη του Βορρά, η Ρωσία, διαστόματος Στάλιν, αντέταξε το όχι στην δίκαιη αναπέτηση της μικρής Ελλάδος. Είπε όχι. Στην άρνηση αυτή συνευδόκησαν δυστυχώς και εκείνες οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις. Έτσι η Βόρειο Ήπειρος παρέμεινε εκτός της Ελλάδος. Το νέο καθεστώς εκήρυξε απεινή διωγμό εναντίον της θρησκείας. Ενοχλείται και μόνο ακούγοντας το όνομα Θεός. Στην Αλβανία τότε υπήρξε η αγριότερη εμφάνιση αθεϊστικού κράτους στη σύγχρονη εποχή. Ιδίως ο διωγμός στράφηκε εναντίον των χριστιανών, οι οποίοι επί αιώνας διατήρησαν τη θρησκευτική τους πίστη. Θλιβερά είναι αυτές οι πληροφορίες. Ο γέρον επίσκοπος Αλβανίας Δαμιανός πέθανε στη φυλακή. Οι ιερείς φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, εκτελέστηκαν ως δίθεν αντιδρώντες στο καθεστώς. Ναοί περίλαμπροι στο Αργυρόκαστρο, την Κοριτσά και σε άλλες μεγάλες πόλεις ή κατεδαφίστηκαν ή μετετράπηκαν σε αποθήκες, λέσχες, κέντρα διασκεδάσεων και ουδαμού της καθηγιασμένης δια του αίματος μαρτύρων γης ακούγεται η φωνή Ορθοδόξου Ιερέως. Βαπτίσεις απαγορεύοντο. Εσχάτως, όσο αναφέρει στον τύπο, οι χριστιανοί υποχρεώθηκαν υπό τη στακτή προθεσμία να αντικαταστήσουν τα χριστιανικά ονόματα με ονόματα της αρεσκίας του αθέου καθεστώτος. Το βιβλίο αυτό, βέβαια, ο Άγιος Φλωρίνης το γράφει το 1976. Όταν ακόμα υπήρχε το καθεστώς του Εμβρε Χότζα στην Αλβανία. Εν τούτη, ίσως πληροφορούμε ότι οι εκεί Ορθόδοξοι Χριστιανοί παραμένουν πιστοί στην Ορθοδοξία. Στα υπόγεια των οικειών συγκεντρώνονται, ακούουν τη θεία λειτουργία από τα ραδιόφωνα των σταθμών της Ελλάδος. Κατά την εορτή του Πάσχα, τολμηροί χριστιανοί έριψαν στις πόδες των Αθέων φλούδια κόκκινων αυγών της Αναστάσεως και έτσι αποδεικνύουν την εγνήσια παιδιά του Ιεραποστόλου των Βαλκαλίων, Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ανεχώρησε λοιπόν ο Κοσμάς ο Αιτωλός από εκεί και πήγε εις τη Μονή Φιλοθέου και πρώτον μεν εκουρεύθη μοναχός εις τους πόνους της μοναδικής ζωής και χώρισε προθυμότατα. Μετά τούτο, της μονής εχούσης χρίαν εφημερίου, προτροπής σφοδροτέρα, δέηση των πατέρων χειροτορείται εκεί ιερομόναχος. Είχε δε πόθο πολύ ο μακάριος στην καρδιά του, εξαιτίας ότι κοσμικός όντας για να ωφελήσει και τους αδερφούς χριστιανούς, από εκείνα που έμαθε έλεγε. Έλεγε πως οι αδερφοί μας χριστιανοί έχουν χρία από λόγο Θεού και ότι χρέος έχουν πολλοί όπου σπουδάζουν να μην τρέχουν σε αρχοντικά και αυλές μεγάλες και να ματαιώνουν τη σπουδή τους και να αποκτήσουν πλούτο και αξιώματα, αλλά να διδάσκουν μάλιστα τον κοινό λαό όπου ζώσει με πολλή απαιδευσία και βαρβαρότητα και να αποκτήσουν μισθό ουράνιο και δόξα αμάραντο. Ο Αποστολικός Ιεροκήρυκας. Έτσι άρχισε ο Μακάριος να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών πρώτον μέσα στις εκκλησίες και στα χωριά της Κωνσταντινούπολεως. Από εκεί, στην Άφακτο, στο Βραχώρι, στο Μεσολόγγι και σε άλλους τόπους και πάλι ανέβησε και στην Κωνσταντινούπολη. Συμβουλεύτηκε τον τότε Πατριάρχη Σοφρόνιο και παρά αυτού λαβών νέα άδεια και ευλογία άρχισε να κηρύττει πάλι το λόγο του Ευαγγελίου με περισσότερη τώρα θερμότητα και ζήλο. Και δει περιελθόν όλα σχεδόν τα δωδεκάνησα και διδάξα στους χριστιανούς να μετανοούν και να πράττουν έργα Άγια Μετανοίας. Εκείθεν γύρισε στο όρος το Άγιον κατά το 1775 και περπατήσε στα εκείθεν μοναστήρια της Κήτης, δίδαξε και στους πατέρες. Έμεινε εκεί λίγο χρόνο, αναγυγνώσκοντας τα Θεία Βιβλία των Πατέρων. Μη δυνηθείς ναι, να υποφέρει περισσότερο από την αγάπη όπου άναφε στην καρδιά του για την ωφέλεια των χριστιανών, καθώς πολλές φορές ο ίδιος το έλεγε και σε πολλούς πατέρες το είπε, αναχώρησε από το Άγιον Όρος και αρχινώντας από τα έξω
χωριά, πήγε κυρίοντας στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια και σε όλη σχεδόν τη Μακεδονία. Επροχώρησε στα μέρη της Χυμάρας, της Ακαρνανίας, της Αιτωλίας, ως και σε αυτή την Άρτα και την Πρέβεζα. Εκεί δε έπλευσε από εκεί στην Αγία Λαύρα και στην Κεφαλονιά. Από όπου, αν πήγαινε ο Τρισμακάριστος, όπου και αν πήγαινε, γίνεται μεγάλη σύναξη των χριστιανών και άκουγαν με τα κατανήξεως και ευλαβίας τη χάρη και τη γλυκύτα των λόγων του. Ακολούθησε γίνονται και μεγάλη διόρθωση και ωφέλεια ψυχική. Ήταν δε η διδαχή του, καθώς εμείς αυτοίκοι εγένομεν, γράφει κάποιος που τον γνώριζε, απλουστάτη σαν εκείνη των αλλιέων. Ήτο γαλήνιος και ησύχιος, όπου εφαίνεται καθολικά και είναι γεμάτη από τη χαρά η λαρού ησύχου πνεύματος η μορφή του. Μάλιστα στο νησί της Κεφαλονιάς, μεγάλο καρπό ψυχικής ωφέλειας έκανε ο ιερός αυτός διδάσκαλος με το σπόρο της ανθέδου διδασκαλίας του, αλλά και ο Θεός άνωθεν συνήργη και βεβαίωνε τα λόγια του με τα ακόλουθα σημεία και θαύματα. Καθώς ποτέ δια τούτων θαυμάτων εβεβαίωνε το κήρυγμά των Αποστόλων, διότι στην ίσον ταύτη το ένας φτωχός ράφτης, ο οποίος είχε πολλά χρόνια το δεξιό του χέρι ξερό και ανενέργητο. Αυτός λοιπόν προς δραμόν στον Άγιο εδέετο να τον γιατρέψει. Ο δε επαρακίνησε αυτό να έρθει με ευλάβεια στη διδαχή του και ο Θεός θα τον εσφλαχνιστεί. Υπήκουσε ο φτωχός εκείνος ράφτης και όταν άκουσε τη διδαχή του ο του θαύματος την άλλη μέρα ευρέθη γιατρεμένος. Αλλά πάλι παράλυτος, ακούοντας τούτο το παράδοξον, άλλος παράλυτος, έκανε να τον υπάγουν στην κλίνη την ώρα της διδαχής. Και με το λίγα ημέρας έμεινε και αυτός όλος υγιής δοξάζον τον Θεό και ευχαριστώντας τον Άγιο. Στο κάστρο της Άσεως ήταν ένας ευγενής, ο οποίος είχε δεινή αρρώστια στα αυτιά και από πολλούς χρόνους σχεδόν είχε χαμένη την ακοή του. Αυτός επήγαινε με ευλάβεια και πίστη, ευλάβεια και πίστη, όπου δίδασκε ο Άγιος, και αυτής άρχισε να ακούει καθαρά, και από τότε έμεινε θεραπευμένος. Είναι και ένα χωριό της Κεφαλονίας που ονομαζόταν Κουρουνί. Από αυτό το χωριό, περνώντας ο Άγιος εν ημέρα καλοκαιριού, δίψασε στο δρόμο και ζήτησε να του δώσουν νερό από το ξεροπήγαδο που ήταν εκεί κοντά. Οι άνθρωποι του είπαν ότι ήταν εύκαιρο, όμως, για να κάνουν υπακοή, πήγαν και έβγαλαν το βάθος του πηγαδιού νερό γεμάτο από λάσπη και χώμα και του το έφεραν. Και βάνοντας το στόμα του πια λίγον τι, και από τότε ανέβλησε παραδόξως στο ξεροπήγαδο εκείνο νερό καθαρό και ήταν γεμάτο και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Ένα άλλο θαύμα του Αγίου. Και το νερό αυτό έγινε νερό ιαματικό, θεράπευε αρρώστιες. Για το πολύ πλήθος του λαού, όπου δεν εχώρη καμία εκκλησία, εξ ανάγκης έκανε τη διδαχή του έξω στις πεδιάδες. Όθενε συνηθίζεται και όπου έμελε να σταθεί, να διδάσκει, πρώτα έλεγε και κατασκεύαζε ένα σταυρό ξύλινο μεγάλο και τον έστειναν εκεί. Έπειτα, ακουμπίζοντας επάνω στο ξύλο του σταυρού το σκαμνί, το οποίο ως λέγους το κατασκεύασε ο σαν θρονί ο Κουρτ Πασάς, σε αυτό ανεβαίνοντας δίδασκε και με τη διδαχή του και με το κήρυγμά του στο σκαμνί αυτό, δίδασκε τον κόσμο. Σε εκείνους λοιπόν τους τόπους ήταν στημένοι οι σταυροί και ενεργούσε ο Θεός πολλά θαύματα. Διότι στο μέρος του παζαριού του Αργοστολίου ή της είναι χώρα της αυτής Κεφαλονίας, όπου άφησε ο Άγιος ένα τέτοιο σταυρό, ανέβλησε ένα νερό θαυματουργό το οποίο φαίνεται στα σήμερα, χωρίς ποτέ να λιγοστεύει. Από την Κεφαλονιά επέρασε τη Ζάκυνθο, συνοδευόμενος από 10 καΐκια γεμάτα από ευλαβείς Κεφαλονίτες. Αλλά όμως εκεί δεν ευτύχησε ο ευλογημένος, όθεν ο λίγον δίδαξε στη Ζάκυνθο και γύρισε πάλι στην Κεφαλονιά. Και εκεί θα πήγε στους Κορφούς, όπου εξιώθη μεγάλος παραπάντων και μάλιστα του ηγεμόνος. Επειδή όμως συνάχθηκε πλήθος πολύ στα χωριά για να ακούσουν τη διδαχή του Αγίου και της πόλεως, προεστώτες τον ευθόνησαν και παρακάλεσαν αυτόν να αναχωρήσει ταχύτατα. Κι όμως, ή να μη αίτιος γέννητε σκανδάλων και ταραχών στους λαούς εκεί θε να αναχώρησε, μετέβη στα αντίπερα μέρη της Τεριάς ήγουν της Αρβανιτιάς, Αρβανιτίας, ονομαζόμενον Άγιοι Σαράντα, στο Άγιο Σαράντα. Και εκεί δίδασκε τους χριστιανούς περιπαντώντας και διορχόμενος στις βαρβαρικές εκείνες επαρχίες
στις οποίες εκινδύνευε να χαθεί τέλεια η ευσέβεια και η χριστιανική ζωή, για την πολλή αμάθεια που είχαν οι εκεί χριστιανοί, και για τα πολλά κακά και φόνους και κλεψιές και άλλες μύριες παρανομίες στα οποία ήταν δεδεμένοι, και παρόλο που λίγουν ήσαν χειρότεροι στην κακία από τους ασεβείς. Όθεν εις τούτων των χριστιανών, τας και χωρισμένας και εξαγριωμένας καρδίας πήραν το σπόρο του Θείου Λόγου, Άγιος Κοσμάς, έκανε ενεργούς εις της Θείας Χάριτος και πολλούς μεγάλους καρπούς έφερε σε πολλούς. Διότι και τους αγρίους ενημέρωσε και ληστάς καταπράινε και άσπλαχνους και ανελεήμονες έδειξε ελεήμονες. Τους ανευλαβείς έκανε ευλαβείς, τους αμαθείς και αγρίκους στα θεία μαθήτευσε και τους έκανε να συντρέχουν και να πηγαίνουν στις ιερές ακολουθίες. Και όλους απλώς τους αμαρτωλούς έφερε σε μεγάλη μετάνοια και διόρθωση, ώστε όπου έλεγον όλοι ότι στους καιρούς τον εφάνει ένας νέος Απόστολος. Γι' αυτό ονομάστηκε και εις Απόστολος. Εκατάστησε εγγενία σε σχολεία πανταχούδια μέσω της δασκαλίας, τόσο ελληνικά όσο και κοινά, τόσο στις χώρες όσο και στα χωριά, για να πηγαίνουν τα παιδιά σε αυτά και να μεθαίνουν δωρεάν τα ιερά γράμματα. Κατέπισε τους πλουσίους και αγόρασαν υπέρ 4.000 κολυμβήθρες μεγάλες χαλκομετένιες προς 12 αγρόσια την καθεμία και την αφιέρωσαν στις εκκλησίες για να ευρίσκεται πάντα εκεί το μνημόσυνό τους και να βαφτίζονται καθώς έπρεπε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και τα παιδιά των Χριστιανών. Ομοίως κατέπισε τους έχοντας τον τρόπο να αγοράσουν βιβλία πατερικά και χριστιανικές διδασκαλίες, κομπολόγια, σταυρουδάκια μικρά, μπόλιας και χτένια, από τα οποία τα μένε βιβλία τα μοίραζε χάριν σε εκείνους που ήξεραν γράμματα ή σε εκείνους που υπήσχεντο ότι θα μάθουν. Του υπόσχονταν δηλαδή ότι δώσε μας το βιβλίο και εμείς θα μάθουμε το διαβάζουμε. Και τις μπόλιες υπέρ 400.000 στις γυναίκες για να σκεπάζουν την κεφαλή τους, μαντήλια της κεφαλής δηλαδή είναι οι μπόλιες. Τα δε χτένια για εκείνους που έταζαν να αφήσουν τα γένια και να ζήσουν ενάρετα και χριστιανικά. Τα δε κομπολόγια και σταυρούδια, σταυρουδάκια δηλαδή, μοίρασε πάνω από 500.000. Και είπε για να συγχωρεθούν οι αγοράζοντες. Είχε 40 ή 50 ιερείς όπου τον ακολούθουν κατόπιν. 50 ιερείς τον ακολουθούσαν και όταν έμελε να πάει από μια χώρα στην άλλη, παράγγελε πρώτα στους χριστιανούς να ξεμολογηθούν, να νηστέψουν, να κάνουν την αγρύπνια και να κάνουν φωτοχεσία. Διότι είχε επίσης κατασκευασμένα μανουάλια ξύλινα, χωρούσα κάθε ένα 100 κεριά και τα οποία, διαλύοντας, τα έπαιρνε μαζί του. Έπειτα, μοιράζοντας όλους τα κεριά δωρεάν, έβαλε τους ιερείς και διάβαζαν το Άγιο Ευαγγέλιο και χρείονται όλοι οι χριστιανοί και στο τέλος έκανε τη διδαχή. Επειδή τον ακολούθη λαός πολλής, 2 ή 3 χιλιάδες, επρόσταζε από το εσπέρας να ετοιμάσουν σακιά πολλά ψωμί, καζάνια σιτάρι βρασμένο. Έπειτα τα πήγαινε έξω στο δρόμο και εκεί όπου θέλανε να διαβεί ο λαός και όπου έπαιρναν όλοι από εκείνο και συγχωρούσαν και τους ζώντες και τους τεθνεώτες, τους ζωντανούς και τους πεθαμένους. Ενήργησε δε ο Θεός δι' αυτού και εκεί στην Αρβανιτίαν, ομοίως και σε άλλους τόπους δι' αυτά θαυμάσια. Όπου μπορώ τα μεταφέρω στη δημοτική γλώσσα γιατί είναι ελαφρώς καθαρεύουσα το κείμενο, γι' αυτό καμιά φορά ακούγεται έτσι λίγο μπερδεμένο το διάβασμα. Ας με συγχωρείτε γι' αυτό. Ένας Τούρκος αξιωματικός ή από τους Εβραίους ή από τον δαίμονα παρακινούμενος, τόσο μίσος έλαβε κατά του Αγίου, όπου μια φορά καβαλιτεύοντας το άλογο του, έτρεχε να τον προφτάσει για να τον κακοποιήσει, αλλά τρέχοντας το άλογο τον έριξε κάτω και σύντριψε το δεξί του πόδι, του σπάσε το πόδι και γυρίζοντας στο σπίτι βρήκε το γιο του πεθαμένο. Όθεν, λοιπόν, αφού μετανέωσε, έστειλε επιστολή στον Άγιο και ζήτησε να τον συγχωρήσει. Από τους φιλιάτες, οι πρώτοι αγάδες πήραν να δουν τον Άγιο, δηλαδή πήγαν για να τον δουν, στο δρόμο και να ακούσουν τη διδαχή του και επειδή ήταν καλοκαίρι κοιμήθηκαν έξω στον κάμπο και μετά από 5 ώρες της νύχτας, στις 5 ώρες της νυχτός, δηλαδή 5 η ώρα τη νύχτα, ήταν ένα ουράνιο φως σαν σύννεφο που σκέπαζε τον τόπο εκείνο που κάθεταν ο Άγιος, το οποίο διηγούνταν οι χριστιανοί, όθεν το πρωί ζητούσαν να δουν την ευχή, να δώσει την ευχή του Άγιος από την καρδιά του και όχι μόνο από τα χείλια του. Άλλος Τούρκος αξιωματικός από την Καβάιαν
μήπως θέλει να πει καβάλα. Είχε δεινή ασθένεια φιάγκου, όπου δεν ήταν να αρχίσει το νερό του. Δεν μπορούσε να ουρήσει δηλαδή, αυτό εννοεί. Αυτός ακούγοντας για τον Άγιο, έστειλε το δούλο του παρακαλώντας να πάει εκεί και να τον ευχηθεί και διαμέσου αυτό ίσως ο Θεός να τον γιατρέψει. Ο Άγιος δεν ήθελε να πάει, ονομάζοντας τον εαυτό του αμαρτωλό. Πάλι έστειλε ο Τούρκος το δούλο του με ένα αγκείο νερό παρακαλώντας τον Άγιο να το ευλογήσει. Τότε, βλέποντας τη μεγάλη ευλάβεια του Τούρκου, ο Άγιος του μήνυσε να κάνει δύο προστάγματα: να μην πίνει ρακή και να μοιράσει το δέκατο του πλούτου στους φτωχούς. Και αφού υποσχέθη να τα κάνει, ευλόγησε το νερό. Και πίνοντας ο ασθενής σε 4 μέρες γιατρεύτηκε τελείως, όθε έκανε μεγάλες ελεημοσύνες. Και κατόπιν δηλαδή έκανε μεγάλες ελεημοσύνες. Κατά το φανάρι, στον τόπο το λεγόμενο Λακούσιρι, ένας Τούρκος εξουσιαστή του τόπου, βλέποντας τον σταυρό που αφήκε εκεί ο Άγιος όταν δίδασκε, καθώς είχε συνήθεια να διδάσκει με τον σταυρό, ως προείπαμε, βλέποντας τον, έβγαλε από τον τόπο του και τον έφερε στο σπίτι του για να κάνει δύο στήλες του κρεβατιού του, πόδια δηλαδή, από το σταυρό του Κοσμάτου Ατολού. Αλλά ευθύς ότου θαύματος, γίνεται ένας φοβερός σεισμός το βράδυ και μη δυνάμενος σταθεί στα πόδια του έπεσε κατά γης. Κυλιόμενος ώρα πολύ και αφρίζων και τρίζων τους οδόντες του σαν δαιμονισμένος. Ύστερα δε σηκώνεται από δύο Τούρκους που τον βάσταζαν, όταν ήρθε στον εαυτό του, εγνώρισε ότι τούτο το έπαθε από θεία οργή για την τόλμη που είχε και έβαλε τον τίμιο σταυρό στα πόδια του κρεβατιού. Λοιπόν, μόνος του πήγε και τον εστερέωσε πάλι στον τόπο που ήταν πρωτύτερα και κάθε μέρα πήγαινε και τον φιλούσε με μεγάλη ευλάβεια. Κι άλλη φορά που πέρασε εκείνος ο ιερός διδάσκαλος, έδραμε αυτός ο ίδιος ο Τούρκος σε προσκύνησή του και οδηγεί το παρησία σε όλους το θαύμα και ζητούσε ταπεινό συγχώρηση. Επειδή ο Άγιος έλεγχε τις γυναίκες όπου φορούν στολίδια, τις κατάπισε, τις έπεισε δηλαδή με τη διδαχή του, να τα απορρίψουν με τη διδασκαλία του. Τόσο που μερικές άρχισαν να μαυροφορούν. Μια μάλιστα γυναίκα πλούσια από την Κόριζα, συγγνώμη, Κόριτζαν, Κοριτσά ίσως είναι, είχε παιδί του οποίο κεφαλή εστάλαζε και η γυναίκα αυτή συμβουλεύτηκε πολλές φορές από τον Άγιο να μοιράσει στα φτωχά παιδιά αν θέλει να ζήσει το τέκνο της. Αλλά αυτή δεν τον υπάκουσε. Τέλος της λέει, εάν δεν βγάλει από το παιδί της τα στολίδια, έχει να το στερηθεί γρήγορα. Και επειδή ούτε τότε καταπίστη, την ακόλουθο ημέρα βρήκε το στρώμα πεθαμένο το παιδί της. Και τότε γνώρισε για την απήθεια ότι ο Θεός την επέδεψε. Πάλι επειδή ο Άγιος όπου πήγαινε δίδασκε τους χριστιανούς να μην κάνουν παζάρια την Κυριακή ούτε άλλες γιορτές, αυτά τα παζάρια της Κυριακής τον έφεραν τον κόσμο τον Ετωλό αντιμέτωπο με τους Εβραίους και γι' αυτό τον εσκότωσαν αργότερα. Αλλά τους δίδασκε να πηγαίνουν στις εκκλησίες τις Κυριακές για να ακούν τις ιερές ακολουθίες και τα θεία λόγια. Όσοι τον παράκουγαν, ο Θεός τους επέδευε με διάφορα παιδευτήρια. Όθενε στον τόπο λεγόμενων Χαλκιάδες, ως μία ώρα μακράν της Άρτας, ένας πραγματευτής, ένας γυρολόγος θα λέγαμε, αυτούς που πουλάνε έξω, επειδή παράκουσε και τόλμησε να διαπραγματευτεί την Κυριακή, αμέσως ξεράθηκε το χέρι του. Εξηράνθη η χείρ του. Δραμών δε προς τον Άγιο, ζήτησε συγγνώμη για την αμαρτία του και μετά από λίγες μέρες γιατρεύτηκε. Ομοίως στην Πάργα, ένας εργοστασιάρχης, επειδή ήθελε να πουλήσει μερικό πράγμα την Κυριακή, πιάστηκε και αυτού το χέρι. Ομολόγησε την αμαρτία του μπρος τον Άγιο και νουθετηθείς υπ' αυτού έλαβε τη συγχώρηση όπου και την ποθουμένη ιατριάν της χειρός του. Έλαβε και συγχώρηση και γιατρεύτηκε και το ξερό χέρι του. Από το ξηρό μερό έτυχε μια γυναίκα και ζήμανε την Κυριακή και αφού έβγαλε το ψωμί από το φούρνο το έβαλε κόκκινο σαν να το είχε ζυμώσει με αίμα. Βρήκε το ψωμί της κόκκινο. Αυτοί που της είχαν πει την προηγούμενη να μην κάνει δουλειά στην Κυριακή. Τότε έπεσε στα πόδια του Αγίου και έλαβε από αυτόν την πρέπουσα διόρθωση. Σ' άλλα μέρη, γιατί δεν εφυλάχθη το πρέπον σέβας της Κυριακής όπου έσκασε το βόδι του μιανού και του άλλου το μουλάρι. Άλλος δαιμονίστηκε και άλλος ευρήκε το παιδί του πεθαμένο. Αυτοί που παράκουναν δηλαδή και δούλευαν την Κυριακή πάθαιναν ζημιά. Σε ένα χωριό της Καστοριάς ονομαζόμενο Σέλτζα, μια γυναίκα, 10 λέει, Σέλτζα ή Μέλιτσα, η σημερινή
Εράτυρα, μία από τις ωραίτερες κομοπόλεις Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Μια γυναίκα, έχουσα ευλάβεια στον Άγιο, πήρε το νερό με τον οποίο ένιψε τότε το πρόσωπο του Άγιος και το φύλαξε σε Αγίο Γυάλινο και του Θαύματος. Μέσα σε αυτό φύτρωσε ένα χορτάρι με δύο φύλλα μόνο, το οποίο έγινε μεγάλο, όσο ήταν το Αγίο, και έπλεε πάντα στο νερό, χωρίς να έχει ρίζα, και δεν άλλαξε τελείως το χρώμα του, αλλά έμεινε δροσερό ολόκληρο το χρόνο. Εις τρόπο ώστε θαύμαζαν όλοι όταν έβλεπαν το φυτό αυτό. Αυτό το νερό έκανε πολλές γιατρίες σε πολλούς, καθώς έλεγε αυτή η ευλαβής γυναίκα. Αυτά και άλλα περισσότερα, ενήργησε δι' αυτού ο Θεός, τα οποία εμείς με συντομία αφήνουμε. Επειδή δε ο Άγιος πολλές φορές έλεγε φανερά στη διδαχή του ότι προσκαλέστηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον ίδιο τον Χριστό και για την αγάπη αυτού μέλη χύσει το αίμα του, έλαβε τέλος πάντων η πρόληση στην έκβαση. Την έλαβε δε τούτο τρόπος. Μαρτυρικός θάνατος. Ο αποστολικός αυτός διδάσκαλος ποτέ δεν άνοιξε το στόμα του να πει λόγο εναντίον των Εβραίων ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Καστοριά, ούτε στα Γιάννενα, ούτε σε κανένα άλλο μέρος όπου ήσαν Εβραίοι, αλλά μόνο τους χριστιανούς δίδασκε να πολιτεύονται σαν χριστιανοί και να φυλάττουν την αλήθεια με εμπιστοσύνη προς τους εξουσιαστές, τους οποίους έδωσε ο Θεός, καθώς και οι ίδιοι Αλβανίτες πήγαιναν εκεί που δίδασκε, στις έξω πεδιάδες, και άκουγαν από το στόμα του, ως άνθρωπο του Θεού, το κήρυγμα. Εις τόσον που ο Κουρτ Πασάς, ακούγοντας την καλή του φήμη, πρόσταξε και ήρθε μπροσθέν του, και τόσο καλά του άρεσε η ομιλία του, ώστε και το θρονείο εκείνο που προείπαμε το κατασκεύασε και με κατηφέ το ένδυσε για να ανεβάζει σε αυτό ο Άγιος και να διδάσκει πιο ψηλά από τους άλλους. Αλλά τον παμπώνυρο και μοιρότα του το γένος των μισοχρίστων Εβραίων, καθώς τον περασμένο αιώνα έδειξαν άκρα κακή εναντίον των χριστιανών, έτσι και τώρα μη υπεφέρονται να κηρύτεται η πίστη και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, οι Εβραίοι που κατοικούσαν στα Ιωάννινα βγήκαν και είπαν στον πασά του τόπου ότι ο ιερός αυτός, ο Κοσμάς, ήταν απεσταλμένος από τους Μοσκόβους, από τη Ρωσία δηλαδή, για να ξαπλανά τον βασιλικό ραγιά. Αλλά τούτο η θεία πρόνοια το διαφύλαξε με τη θανατηφόρα αυτή επιβουλή. Προξένησε όμως αρκετή ζημιά χρημάτων σε αυτούς, στους οικοφάντες προφανώς. Και ο ιερός Κοσμάς άρχισε να στυλιτεύει την πονηρία και το αδιάλεκτο μίσος όπου έχουν κατά των χριστιανών οι Εβραίοι, επειδή φανερά αποδείχθηκε πως ήταν πλάσμα και σαφή συκοφαντία εκείνη η κατηγορία που έκαναν στον Πασά, αλλά πάλι πήγε στα Ιωάννινα και πρώτον μεν κατέπεισε τους χριστιανούς να μεταβάλουν το κοινό παζάρι από την Κυριακή στο Σάββατο, το οποίο τους προξένησε με γη στη φθορά, διότι προς γνωστόν οι Εβραίοι δεν εργάζονται το Σάββατο, όπως δεν πρέπει και εμείς οι χριστιανοί την Κυριακή. Δεύτερον, τους κήρυξε για φανερούς εχθρούς και ότι είναι έτοιμοι κάθε χρόνο να κάνουν κάθε κακό στους χριστιανούς. Τρίτον, θέλοντας να βγάλει από τις κεφαλές των χριστιανών τις μακριές φούντες και τα διάφτα, τα οποία αναγόραζαν εκείνοι από τους Εβραίους, τους δίδαχε πως είναι ακάθαρτα. Και για τούτο τους χριστιανούς οι θεοκτόνοι τους μολύνουν και να μην τα αγοράζουν αυτά από τα χέρια τους ολότελα. Και λοιπόν, μη υποφέροντας πλέον να βλέπουν και να ακούν τον Άγιο ελέγχοντα αυτούς, επήγανε στον Κουρ Πασά, του έδωκαν πουγκιά πολλά, λεφτά πολλά, για να τον βγάλει από τη ζωή, να εξοντώσει τον Άγιο. Ώστις και συμβουλευτής με τον Χότζα του, αποφάσισε διαμέσου αυτό να τον θανατώσει, το οποίο και έγινε με τιούτον τρόπο. Συνήθεια είχε ο Άγιος, όπου και αν πήγαινε για να διδάξει, να παίρνει πρώτα την άδεια του αρχιερέα του τόπου ή από τους επιτρόπους του. Ομοίως να στέλνει ανθρώπους χριστιανούς να παίρνουν την αυτή άδεια και από τους εξωτερικούς εξουσιαστές. Πήγαινε λοιπόν στο χωριό της Αλβανιτιάς, λεγόμενο Κιλοκόντασι, έλαβε την άδεια παρά του αρχιέρους του τόπου, ερευνώντας τους εξουσιαστές και μαθαίνοντας ότι ο Κουρ Πασάς όριζε αυτούς τους τόπους. Εκάθετο σε μία πόλη, στον Περάτη, μακριά 12 ώρες. Μαθαίνοντας δε ότι ο Χότζας του Πασά κάθεταν εκεί κοντά, έστειλε άνθρωπο και πήρε άδεια και εκεί δίδαξε. Πλην δεν ευχαριστήθη, αλλά ζητούσε να υπάγει και μόνος στο Χότζα για το ασφαλέστερον. Οι χριστιανοί
τον εμπόδιζαν προς ώρας, λέγοντάς του ότι ποτέ δεν έκανε τέτοιο πράγμα να υπάγει αυτοπροσώπος εξουσιαστάς να ζητήσει άδεια. Όμως δεν θυμήθησαν ύστερα να τον εμποδίσουν, όθεν, λέγοντάς τους ο Άγιος να μην εξετάζουν περισσότερο το πράγμα, παίρνει μαζί του 4 καλογύριους και έναν πασά για δραγουμάνο και πηγαίνει στο Χότζα. Ο Χότζας καμώνεται και του λέγει πως έχει γράμματα από τον Γκουρ Πασά, ώστις τον διορίζει και τον στέλνει σε εκείνο να συνομιλήσουν. Λοιπόν, προστάζει τους ανθρώπους να φυλάνε τον Άγιο, όσο του στείλει στον Πασά, και να μην τον αφήσουν να βγει έξω από την αυλή. Τότε κατάλαβε ο ευλογημένος δάσκαλος πως έχουν να τον θανατώσουν. Όθεν δόξασε και ευχαρίστησε τον Δεσπότη Χριστό που τον αξίωσε να τελειώσει το δρόμο του Αποστολικού Κηρύγματος με μαρτύριο. Έπειτα, στραφής προς τους καλογύρους όπου τον συνόδευαν, τους λέγει εκείνο το ψαλμικό: «Διέλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν». Και όλη εκείνη τη νύχτα ο Μακάριος δοξολογούσε με ψαλμούς τον Κύριο, χωρίς να δείξει ολότελα κανένα σημείο λύπης για τη στέρηση της ζωής του, αλλά μάλιστα φαινόμενος χαριέστατος στο πρόσωπο, ώστε που να επήγαινε σε χαρές και ξεπαντώματα. Αφού δεν ξημέρωσε, τον επήραν 7 δήμοι Τούρκοι και τον έβαλαν πάνω σε ένα άλογο, καμωνόμενοι τάχα, δείχνοντας δηλαδή πως έχουν να τον πάνε στον Γκουρ Πασά. Αλλά όταν απομακρύθηκαν 2 ώρες διάστημα, τον έφεραν εκεί που έτρεχε μεγάλος ποταμός και ξεπεζεύοντας τον, του φανέρωσαν την προσταγή που είχαν από τον Γκουρ Πασά να τον θανατώσουν. Ο Άγιος σε δέχτη με τα χαράς αυτήν την απόφαση του Γκουρ Πασά και κλείνα στα γόνατα προσευχήθη στο Θεό ευχαριστών και δοξάζων αυτών και για την αγάπη του θυσιάζει τη ζωή του, καθώς που θυμούσε πάντοτε η ψυχή του. Έπειτα, σηκώνεται, ευλογεί σταυροειδώς στα 4 μέρη του κόσμου και εύχεται σε όλους τους χριστιανούς που φυλάτουν τις παραγγελίες του. Οι δε δήμοι που εκάθονταν κοντά σε ένα δέντρο και θέλησαν να του δέσουν τα χέρια, ο Άγιος όμως τους έλεγε ότι δεν πρόκειται να αντισταθώ, αλλά θα κρατήσω σταυρωμένα τα χέρια, σαν να μου τα έχετε εσείς δέσει. Έπειτα ακούμπησε στην ιερή, την ιερή κεφαλή του στο δέντρο και έτσι του πέρασαν οι βάρβαροι ένα σκοινί στο λαιμό. Και ευθύς μόνο όπου τον έσφαξαν, επέταξε το θείο πνεύμα στα ουράνια. Και έτσι αξιώθηκε ο τρισμακάριστος Κοσμάς, ο κοινό